Αρχικά καλημέρα, δεύτερον καλή μεγάλη εβδομάδα, τρίτον η αδερφή μου μου πήρε αυτό εδώ πέρα για τα φρύδια. Όσο αφορά την κοπέλα που γύρισε και μου είπε ότι τράβα πάνε κάνε τα φρύδια σου γιατί έχεις γίνει χάλια, να πω ότι όχι, δεν θα πάω να τα κάνω γιατί δεν γουστάρω, γιατί σου είπα εν τέλει ότι το μετάνιωσα, γιατί είμαστε Ξάνθη και όχι Θεσσαλονίκη Αθήνα, φοβάμαι να τα κάνω εδώ πέρα και άμα δεν γουστάρεις να μην με βλέπεις. Δεύτερον, άλλη μία μου την είπε, επειδή είχα πάρει το στο σούπερ μάρκετ χόλ, είχα πάρει ένα μπούτι αρνί ξέρω εγώ, και σου είχα πει για τον κρεοπόλη ότι μου είπε πάρ' το πιο μετά, όχι τώρα. Και γυρνάω και λέω γιατί να το πάρω πιο μετά που θα ανέβει στο διπλάσιο τιμή και παραπάνω. Και η άλλη μου λέει επιβάλλεται μια φορά το χρόνο, λέει, να τρώμε, λέει, το αρνί από έθιμο. Δεν θυμάμαι τι είπε ακριβώς. Και εσύ, λέει, θα κάνεις οικονομία. Και τρίτον... Καλημέρα. Περίμενε λίγο. Και τρίτον, άλλη μία που είχαμε κάνει το haul με τον Αρούτ από τα Adidas που μου πήρε τη φούτη και πήρε και αυτός, και του είπα ότι ρε παιδί μου για τις τιμές, λες και εγώ ξέρω εγώ, του έκανα κουμάντο στα λεφτά του για να του πω τι να πάρει και τι όχι. Πρώτον έκανα χαβαλέ, εννοείται ότι θα πάρει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεύτερον, ναι, εγώ σαν Μιρέλα δεν θα έδινα τόσα χρήματα ας πούμε για μια κάλτσα. Αλλά εγώ δεν είπα να μην τα πάρει και γυρνάει η άλλη και μου λέει «Τι θες ρε φίλε, άντε περνά άμα είναι!» Και γυρνάει η άλλη και μου λέει όταν, λέει, θα στα ζητάει η μικρή, λέει, να δούμε, λέει, και τι θα κάνεις, και ρώτα κανέναν που ξέρει. Πρώτον, να ρωτήσω κάποιον που ξέρει τι, ότι δεν το κατάλαβα, ότι ζητάνε τα παιδιά, ότι ζητάνε τα παιδιά της ευθυνής να πάρει μάρκα, ή ότι εγώ δεν ξέρω και αυτή ξέρει και εσείς ξέρετε και εγώ δεν ξέρω. Και να πω ότι κιόλας ένα, δεν ξέρω, πρώτον βάζετε τη μικρή στο στόμα σας χωρίς να σας έχω δώσει το δικαίωμα. Η μικρή ό,τι ζητήσει το έχει ανεξαρτήτως τιμής, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Στον εαυτό μου εγώ μπορεί να γουστάρω ρε φίλε να κάνω οικονομία, δεν ξέρω εσένα τι τέτοιο σου πέφτει τώρα και αν σε πονάει κάτι. Στη μικρή δεν έχω κάνει ποτέ οικονομία από καμία άποψη. Έρχεται κανένα χριστιανός? Και ναι, τέλος πάντων, εγώ αυτά ήθελα να πω έτσι, γιατί τα κρατούσα και κάπου εκνευρίστηκα. Αυτά τώρα. Πάμε για έναν καφέ. Ήταν να πάμε αλλού αλλά δεν έχει μέσα. Η ώρα είναι 8:30. Και αυτά. Λοιπόν, σε κλείνω. Θέλω να αγοράσω βαρεφιλιπονάω, πιάστηκα στον ύπνο μου. Εδώ που πάρκαρες ρε φίλε, πώς θες να δω, τουλάχιστον να με βοηθήσει τώρα, την τραγάδα. Βλέπεις ρε τι κάνουν. Σε αφήνω, βασικά θέλω να πάρω αυγά που σου έλεγα και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά. Αν το μεταξύ, η μικρή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο άρρωστη. Ήμασταν με λίγο πυρετό. 2 μέρες, όχι πολύ, αλλά ναι, είχαμε πυρετό. Αυτά. Ναι, λοιπόν, σε αφήνω. Όπα, και θα το πούμε μετά. Λοιπόν, και αφού σου έκανα τα παράπονα μου, θα σου δείξω λίγο τι ψώνισα στο μπαμ. Θα το βάλω την κατάληξη. Πήγα στο κρεοπωλείο, 16 ευρώ πλήρωσα. Για να δεις. Πήρα για τη μαγειρίτσα, είναι έτοιμο. Κατάλαβες τώρα, καθαρισμένο, κομμένο, προβρασμένο, αυτό εδώ. Και πήρα και ένα κουτί τσίγερο σαρμάδες. Αυτά.
Κάτσε να κάνω λίγο χώρο, να τα βάλω στην κατάψυξη και να σου δείξω και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πήρα τα ψάκια εδώ, αυτά. Περίμενε τώρα. Πού είναι, ανά, 11.80 εδώ. Αυτά τα σοκολατένια και αυτά τα σοκολατάκια. Τέτοιο νερό πήρα τώρα, μην πηγαίνω να παίρνω από τα Lidl. Και από το Γαλαξία πήρα αυτό εδώ πέρα το αυγό για την ξεδέρφη του Αρούτ. Πήρα και μπισκότα, κουλουράκια, και έτσι πήρα και ένα λαγουδάκι. Εχθές έκανα πάλι τσουράκια, μου πέτυχαν, έχω να σου πω. Θα σου βάλω τώρα εδώ πέρα να δεις. Και μετά θα σε ανοίξω, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω. Θα πάμε και λίγο εκκλησία. Αυτά, δες τώρα τα τσουράκια και σε ανοίγω μετά. Λοιπόν, γύρισα σπίτι, η μικρή έκανε στον παιδικό αυτό εδώ πέρα, κάνανε και τσουρέκια και αυγό, και αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα, πρέπει να είναι από πυλό. Αυτά, και τώρα θα της δώσω και το δώρο της, εδώ. Πόλη, ο Αρού της πήρε μια σακούλα, άσε τη σακούλα εδώ. Άιντε, πάμε. Λοιπόν, εδώ τώρα ταΐζω τη μικρή, είχε παραπάνω ρόφαγε. Φακές είναι. Και πρέπει να έχει μέσα ρύζι, τραχανά. Δεν ξέρω. Αυτές είναι οι παραλλαγές της μάνας μου, μου έδωσε η μαμά. Εδώ έχω λουκάνικο, έχω και άλλο, το έχω βάλει ψυγείο γιατί ήταν πολύ. Για τη μικρή, εγώ δεν τρώω κρέας. Αυτά, πίνω εδώ μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Αυτά. Λοιπόν, είναι πια απόγευμα, πάρε εδώ κατάσταση, αυτή την κράτησα για μένα, αυτή για τη μαμά μου, αυτή είναι για τη γιαγιά του Αρούτ και αυτή είναι για τη μαμά του Αρούτ. Αυτά, έκανα διπλή δόση, σου είπα ότι είναι σοκολατόπιτες, δεν θυμάμαι καν, κουράστηκα φυλάστο. Τώρα σημάζεψα έτσι και εδώ πέρα αυτά, και αυτά, κάτσε έχω σαν και νύχη. Τι θα γίνει με αυτή την κάμερα. Λοιπόν, και τώρα έχω να μαζέψω απ' έξω ρούχα, τα πάντα όλα. Αυτά. Λοιπόν, μόλις κοιμήθηκε και η μικρή, πήγα και σοκολατόπιτα στη γειτόνισσα, γιατί έκανα κι άλλη. Ναι, βασικά σε δύο γειτόνισσες έκανα κι άλλες. Τι άλλο, αυτά, κοιμήθηκε η μικρή. Έκανα και τα σκυλιά. Αυτά. Λίγο σημάζεψα το να σημάζευτε εδώ πέρα. Αύριο το πρωί έχω και οδοντίατρο να κάνω καθαρισμό. Αυτά. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Δεν θυμάμαι. Νομίζω αυτά ήθελα να σου πω. Ναι.
Θα σε κλείσω, θα ξεκινήσω αύριο άλλο βιντεάκι. Ναι, με αυτά τώρα θα πάω να μαζέψω, όχι να απλώσω, να μαζέψω και τα ρούχα της μικρής στέγνωσαν. Αυτά. Και σε λίγο θα κοιμηθώ, θα πάρω και τη μαμά μου, να δούμε τι νέα έχουμε από τον Ιάσονα. Αυτά. Δεν θυμάμαι αν σου το είπα σε κάποιο βίντεο, αλλά τον έχουμε στη Θεσσαλονίκη σε κτηνιατρική κλινική 24 ώρη. Η μαμά μου δεν έμεινε στη Θεσσαλονίκη γιατί έτσι λίγο δεν την άφηναν να είναι εκεί πέρα. Γιατί έχουν πολλά περιστατικά και θέλουν και αυτοί να είναι, ξέρεις, μόνοι τους να κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε είμαστε στα τηλέφωνα και σε αυτά και εδώ με τον κτηνίατρο σε συνεννόηση αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάπου εδώ θα σε αφήσω. Θα σε κλείσω και θα σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο και φιλιά πολλά.